Καλημέρα. Καλή σας μέρα, σας. ευχαριστούμε. Κυρία Χριστίδου, ακούσαμε νωρίτερα, ο Υπουργός Εργασίας πριν είπε ότι σήμερα ανοίγει η εφαρμογή για το 800 και για τη δική σας, για την κατηγορία των καλλιτεχνών, έτσι, αλλά και ως την από Παρασκευή και μετά θα αρχίσουν και οι πληρωμές. Εδώ όμως φαίνεται ότι το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο, γιατί έχουμε πολλές ακυρώσεις μέσα στο καλοκαίρι σχεδόν του συνόλου της καλλιτεχνικής δραστηριότητας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης. Σε εσάς, στους τηλεθεατές σας. Γεια σου Γιάννη. Του Ραλία μου γλυκιά. Γεια σου. Χαίρομαι που έστω και έτσι συναντιόμαστε μετά από τη συνεργασία μας. Θέλω να ευχηθώ καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Η αλήθεια είναι, είδαμε δραματικές εκκλήσεις από συναδέλφους σας, κυρία Χριστίδου. Ακούστε με λίγο, θα σας πω πολύ γρήγορα, γιατί ξέρετε ότι, ότι ο τηλεοπτικός χρόνος είναι αμήλυτος. Αμήλυτος, το γνωρίζω καλά. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι τρία τα μείζωνα. Πρώτον, οι καλλιτέχνες είναι εργαζόμενοι. Δεύτερον, οι καλλιτέχνες κάνουν ένα πολύ σκληρό επάγγελμα, πολύ σκληρό επάγγελμα, και έχουν ακριβώς τις ίδιες ανάγκες όπως έχει ένας οποιοσδήποτε άλλος Έλληνας ή Ελληνίδα πολίτης σε αυτή τη χώρα. Πρέπει να πληρώσει φόρους, πρέπει να πληρώσει τον νίκη του, πρέπει να πληρώσει το τηλέφωνό του. Έχει έξοδα όπως έχει μια μικρή ή μικρομεσαία επιχείρηση. Ξέρετε, οι καλλιτέχνες μπορεί να είναι και εργαζόμενοι, μπορεί να είναι και αυτοαπασχολούμενοι, μπορούν να είναι και μικρές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι το πρώτο. Και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, γιατί ξέρετε, οι συνειδήσεις αλλάζουν πολύ δύσκολα. Ναι. Αλλάζουν πολύ δύσκολα. Και πρέπει όλες και όλοι, και μου κάνει εντύπωση που δημιουργείται θέμα ξαφνικά για τους καλλιτέχνες, όταν όλο αυτόν τον καιρό όλες και όλοι μιλάμε για τα πνευματικά και τα συγγενικά δικαιώματα. Και δεν μιλάμε μόνο για μουσικούς τραγουδιστές. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος και πάρα πολλά τα επαγγέλματα που είναι γύρω από τον πολιτισμό ή την καλλιτεχνική δημιουργία, τη δημιουργική οικονομία. Καλλιτέχνης μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται και παίζει μπουζούκι, παραδείγματος χάρη, και μένει αυτή τη στιγμή εκτός για πολύ συγκεκριμένους λόγους που αν έχω τον χρόνο θα σας πω. Μένει εκτός του βοηθήματος. Ακούσαμε και τον κύριο Ζουγανέλη και θα γυρίσουμε. Μπορεί όμως να είναι και ένας μονοδός της εθνικής λυρικής σκηνής που οι συμβάσεις τους έχουν διακοπεί λόγω ακύρωσης των παραγωγών. Μπορεί να είναι ο Ρωμίστιος καθηγητής σε δραματικές σχολές και πολλοί πιστεύουν, κυρία Χριστίδου, ότι είναι οι καλλιτέχνες έτσι γνωστοί σαν εσάς και τον κύριο Ζουγανέλη, οι οποίοι ενδεχομένως και άλλους που μπορεί να έχετε καλύτερα μεροκάματα. 30 δευτερόλεπτα. Ούτε 30 δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα. Ναι. Πρέπει να καταλάβουν αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση ότι η καλλιτεχνική δραστηριότητα δεν έχει τα χαρακτηριστικά της λυπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, παρά μόνο προς την προσπάθεια του καλλιτέχνη να επιβιώσει από αυτή. Το καταλάβω. Άρα, από τη φύση της δεν μπορεί να έχει τις ίδιες προϋποθέσεις στο δικαίωμα της αποζημίωσης. Θα επιστρέψουμε για να γίνει έτσι ένας κύκλος στην κουβέντα, να περάσουμε και στον κύριο Ζουγανέλη, γιατί είναι βέβαια οι ηθοποιοί, είναι οι τραγουδιστές, είναι οι μουσικοί, είναι οι χολύπτες, είναι και ένα καθεστώς μόνιμο που το γνωρίζετε, κύριε Ζουγανέλη, στα τόσα χρόνια, οι αδήλωτοι εργάτες της τέχνης. Βεβαίως. Υπάρχει ένας τεράστιος κύκλος εργασιών, ο οποίος άμα γίνει αντιληπτός, τότε θα αποσπάσει και τον δέοντα σεβασμό. Ναι. Εγώ να σας πω κάτι. Οι καλλιτέχνες είναι πολίτες. Έχουν ίσα δικαιώματα απέναντι στη ζωή. Στην οποία έχουν προσφέρει ως αντανάκλαση μέσα από την έκφρασή τους, γιατί ξέρετε, ενώνουν τους ανθρώπους. Δεν μπαίνουν σε διχαστικές λογικές. Όπου εμφανίζονται, εκπέμπεται το φως που ούτως ή άλλως έχουν όλοι οι άνθρωποι. Ξέρετε, οι τέχνες έχουν μέσα και τη σοφία και την επιστημονικότητα και έχουν και την ισορροπία. Εγώ, επειδή πιστεύω πως κρινόμαστε από το πώς θυμόμαστε, δεν θα ξεχάσω ποτέ στις αναγγελίες, στις εξαγγελίες μάλλον της κυβέρνησης για τα μέτρα, αγνόησε παντελώς ένα κόσμο που όταν πεθαίνει τον θάβουν με δημοσία δαπάνη, ενώ η δημοσία δαπάνη πρέπει να ισχύει για τη ζωή. Η πολιτική δεν είναι εμπνευσμένη αυτόν τον καιρό. Εμείς, ο ελληνικός λαός απέδειξε πως μπήκε σε μια διαδικασία αξιοπρέπειας, σεβάστηκε ο ένας τον άλλον και μπόρεσε και να ξεπέρασε σε έναν βαθμό αυτή την δίνη που μας έτυχε από τη μια, και από την άλλη απέδειξαν ότι μπορεί ο ένας να προσέχει τον άλλον. Λοιπόν, ας μπούμε σε μια διαδικασία ουσίας, δηλαδή επιτέλους ας αφήσουμε τα χάδια προς τους κυβερνητικούς κλπ. Ότι κάνουν καλά τη δουλειά τους, είναι υποχρεωμένοι να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Δεν έχω καταλάβει δηλαδή αυτά τα μπράβο.
Τι θα θέλατε. Και βέβαια, δεν κάνανε, με συγχωρείτε, τη δουλειά τους δεν την κάνανε καλά, γιατί αφήσανε ένα τεράστιο δυναμικό ανθρώπων που συμβάλλουν στην εξέλιξη της ζωής, που πραγματικά τα τελευταία χρόνια της, από την κρίση και μετά, ισορροπούν όχι μόνο με τον νόμο, παράνομα για να μπορέσουν, ακόμα και παράνομα για να μπορέσουν να βιοποριστούν. Φανταστείτε τον κύκλο εργασιών, των ηθοποιών, των μουσικών, των συγγραφέων, το θέατρο, ας πούμε. Συνδυάζει όλες τις τέχνες. Μπορείς να αγνοήσεις το θέατρο που έχει το Θεό μέσα και θεάζεται. Κανένας μας και ζουγανέ. Λοιπόν, όμως αγνοήθηκε. Τώρα, επειδή με αγώνες κατακτώνται τα δικαιώματά μας, γιατί μεγάλωσε με μια γενιά που απέσπασε αυτό που κέρδισε, ξέρετε ότι αν δεν βγαίναμε κάποιοι άνθρωποι και κάποιοι φορείς να απαιτήσουμε, όχι να ζητιανέψουμε, να απαιτήσουμε ή το επίδομα ή ό,τι έχει σχέση με την ισορροπία στη ζωή, δεν θα γινόταν απολύτως τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα εκ των υστέρων, εντάξει, φυσικά πρέπει να γίνουν πράγματα. Αλλά την άλλη πλευρά, θα πρέπει να συμβούν και πράγματα καλλιτεχνικά για να μην πάμε στην ελεημοσύνη. Α, λέτε ότι πρέπει να υπάρξει καλλιτεχνική δραστηριότητα. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει. Βεβαίως. Ακούστε. Αυτή είναι η λύση. Δεν συχνοτίζονται οι άνθρωποι έτσι που να μπορούν να νοσήσουν. Όλοι είμαστε εν δυνάμει φορείς, το αντιλαμβανόμαστε. Και όλοι μπορούμε και λόγω πίεση χρόνου να δώσουμε το λόγο και για μια τελευταία τοποθέτηση στην κυρία Χριστίδου. Κυρία Χριστίδου, τι θα προτείνατε εσείς, πέρα από αυτό που πρότεινε νομίζω εύστοχα ο κύριος Ζουγανέλης, να υπάρξει μια έστω μικρή αλλά να υπάρχει καλλιτεχνική δραστηριότητα. Με υποπροϋποθέσεις προφανώς, υγειονομικές. Φυσικά πρέπει να τηρώνται συγκεκριμένα κριτήρια. Ναι. Αλλά για να συμβεί αυτό πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο. Για τους επόμενους 6 μήνες, μιλώντας με φορείς, ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με φορείς γύρω από την καλλιτεχνική δημιουργία και τον πολιτισμό. Ήδη έχει βγει συγκεκριμένο πρόγραμμα από τις 12 του Απρίλη και είναι υποπαράρτημα του σχεδίου «Μένουμε όρθιοι». Χρειάζεται σχέδιο εξάμηνο, δηλαδή για τους επόμενους 6 μήνες παραπάνω από 15.000 άτομα, σύμφωνα με εκτιμήσεις, βρίσκονται στο φάσμα της ανεργίας. Και ξέρετε, αυτοί οι 15.000 έχουν και άλλο κόσμο. Δηλαδή, κρίνουμε ως σωστό να ανοίξει π.χ. ένα εμπορικό κέντρο και δεν θεωρούμε σωστό να ανοίξει η Επίδαυρος. Θα το καλύπτουμε και θα το παρακολουθούμε κάθε μέρα. Κυρία Χριστίδου, κύριε Ζουγανέλη, ειλικρινά, δεν θέλουμε ούτε να σταματήσετε να μιλάτε, ούτε να σταματήσετε πόσο μάλλον να τραγουδάτε, να παίζετε. Όλοι οι καλλιτέχνες σας έχουμε ανάγκη. Βλέπετε καθημερινά πώς προβάλλουμε όλη τη δραστηριότητα τη διαδικτυακή. Και να μας μεταφέρετε το φως. Την καλημέρα μας. Πάμε σε διαφημίσεις.